Νοέμβριο, 10 μήνες πριν, στείλαμε όλους τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς έγγραφα με καταγραφή που κάναμε των προβλημάτων της σχολικής στέγης σε όλη την κεντρική Μακεδονία, δουλειά την οποία έκανε μόνο η δική μας παιδεία σε όλη την Ελλάδα. Και θέσαμε το ζήτημα της σχολικής στέγης φυσικά σε όλη την Ελλάδα και στην κεντρική Μακεδονία. Συναντηθήκαμε στις 14 Δεκεμβρίου του 2016 με τον κύριο Πρωθυπουργό και θέσαμε το ζήτημα. Έκτοτε πέρασαν 9 και 10 μήνες αντίστοιχα και δεν είχαμε καμία απολύτως απάντηση, ούτε γραπτή, ούτε προφορική. Έτσι πάλι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσαμε να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση αυτή δεν έγινε, διότι μας αποκάλεσε, μας είπε ότι δεν είμαστε παραγωγικοί φορείς. Εν πάση περιπτώσει, τι να πω εγώ, είμαστε αντιπαραγωγικοί και μας προτάθηκε και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα να συναντηθούμε με τον κύριο Σκουβλέτη, με τον κύριο Γαβρόγλου και με τον κύριο Σπίρτζη. Ξεκινάμε από το ίδιο σημείο στο οποίο ήμασταν τον περασμένο Νοέμβριο του 2016. Δεν ακούσαμε τίποτε καινούργιο. Θα το δούμε, θα υπάρξει μια διυπουργική συνεργασία. Θα γίνει και μια επιτροπή στην οποία θα μας καλέσουν να μας ακούσουν προκειμένου να δουν τι θα κάνουν. Εμείς ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα να γίνουν. Δηλαδή, είτε μέσω του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων με τρόπο χρηματοδότησης που θα βρει όπως βρήκε η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων που λέγεται Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, είτε μέσα από τις αναδιατάξεις των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, λόγω των τροποποιήσεων που πρόκειται να γίνουν τώρα τέλος του 17, αρχές 18, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βρεθεί ένα, ας το πω έτσι, καλάθι πόρων να δημιουργηθεί προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα σχολικής στέγης, να μην χαθούν οικόπεδα τα οποία είναι απαλωτριωμένα και δεν έχουν καταβληθεί τα τμήματα στα οποία πρόκειται να γίνουν σχολεία, γιατί αυτό θα είναι τραγικό στα μεγάλα αστικά κέντρα, και να κατασκευαστούν νέα σχολεία. Θυμίζω ότι το προηγούμενο ΕΣΠΑ είχε 191 εκατομμύρια ευρώ για την κεντρική Μακεδονία και σήμερα έχει μόνο 24 εκατομμύρια ευρώ, 12 για τα πανεπιστήμια και για τα ΤΕΗ και 12 για 3-4 συνεχιζόμενα έργα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ για να αποπερατωθούν. Θέλω οι γονείς να γνωρίζουν ότι οι Δήμοι, το είπαν άλλωστε και οι Υπουργοί, βάλαμε αυτό το θέμα της κεντρικής Μακεδονίας, αναγνώρισε τον περασμένο Δεκέμβριο ο κύριος Πρωθυπουργός, αναγνώρισαν και οι νυν υπουργοί που μετήχαν σήμερα εδώ στη σύσκεψη τη δουλειά που κάναμε, τη σοβαρότητα και τη σπουδαιότητα του προβλήματος, αλλά συγκεκριμένη απάντηση γι' αυτό δεν πήραμε. Δεν ζητάμε χρηματοδότηση των Δήμων μας. Ζητάμε να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση, που δική της υποχρέωση είναι, προγράμματα αγοράς οικοπαίδων για κατασκευή διδακτηρίων και όπου τα οικόπεδα είναι έτοιμα να κατασκευαστούν καινούργια διδακτήρια. Διότι τα προβλήματα είναι γνωστά. Δεν θα αναφερθώ στο Δήμο που δεν έχω τέτοια προβλήματα. Η Θεσσαλονίκη, 12ο Δημοτικό Σχολείο, το ξέρετε το πρόβλημα. Εύωσμος, κοντέινερ, και μπορώ να αναφερθώ και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συζήτηση που έγινε. Απλά μετέχουμε στο διάλογο, διεκδικούμε και θα πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κρατάμε μόνο ότι αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα του προβλήματος.